ιδιαίτερη στιγμή για τη χώρα. Είμαι όμως βέβαιος ότι παρά τις δυσκολίες, αυτή την κρίσιμη στιγμή θα την ξεπεράσουμε με επιτυχία και ότι η χρονιά που διανύουμε, το 2016, θα είναι μια χρονιά ανάκαμψης για την ελληνική οικονομία. Άλλωστε, μια σειρά από γεγονότα αυτό το αποδεικνύουν. Είχαμε μια προσδόκητα μεγάλη επιτυχία στην ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού μας συστήματος τον περασμένο φθινόπωρο. Βρισκόμαστε πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης. Μια ολοκλήρωση που θα δώσει το έναυσμα για την έναρξη ουσιαστικών συζητήσεων για την απομείωση του χρέους, όπως προβλέπει η συμφωνία του προηγούμενου Ιούλη. Και βεβαίως όλα αυτά θα έχουν αλυσιδωτές αντιδράσεις, θετικές. Πρώτα απ' όλα στο να επιστρέψουμε, όπως και οι προβλέψεις το τονίζουν, στην ανάπτυξη το τρίτο τρίμηνο του 2016, δηλαδή αμέσως μετά τον Ιούνιο, αλλά βεβαίως να έχουμε και την δυνατότητα να αρθούν πλήρως οι περιορισμοί στις κινήσεις κεφαλαίων στο τραπεζικό μας σύστημα. Όλα αυτά μπορεί να οδηγήσουν σε μια ταχύτατη άρση της αβεβαιότητας, σε αποκατάσταση του κλίματος εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας της ελληνικής οικονομίας και βεβαίως στην δυνατότητα οι επενδυτές να εμπιστευτούν εκ νέου και μαζικά την ελληνική οικονομία, ώστε να έχουμε μια σημαντική θετική έκρηξη, θα έλεγα, που όλοι αναμένουμε, για να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτή η πολύ μεγάλη σε διάρκεια και δύσκολη κρίση είναι πια πίσω μας και μπροστά έχουμε θετικές προοπτικές. Είμαι λοιπόν ευτυχής που την άποψη αυτή τη συμμερίζεται απόλυτα και ο ΟΣΑ, θεωρώντας ότι η ελληνική οικονομία θα επανέλθει στην ανάπτυξη το τρίτο τρίμηνο του 2016 και ότι η ανάκαμψη αυτή θα συνεχιστεί με πολύ σημαντικούς ρυθμούς όλα τα επόμενα χρόνια. Και πιστεύω ότι από εδώ και στο εξής δεν πρέπει να συζητάμε μόνο την ανάκαμψη, αλλά και το πώς θα μοιράσουμε δίκαια στην ελληνική κοινωνία τους καρπούς της ανάκαμψης. Το πώς θα μπορέσουμε να επουλώσουμε τα κοινωνικά τραύματα που άφησαν πίσω τους τα 5 χρόνια λανθασμένων προγραμμάτων προσαρμογής. Τραύματα τα οποία τα αντιμετωπίζει και τα αναγνωρίζει κανείς πολύ εύκολα αν δει τα πραγματικά προβλήματα, τα διαθροντικά αλλά και τα πραγματικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας, όπως η παιδική φτώχεια, η οικονομική ανισότητα, η ανεργία που τα τελευταία χρόνια αυξήθηκαν ραγδαία και πρέπει να μειωθούν το συντομότερο δυνατόν. Με λίγα λόγια, κύριος στόχος μας και βασικό αντικείμενο συζήτησής μας ήταν το πώς θα μπορέσουμε να έχουμε μία ανάκαμψη τα ωφέλη της οποίας θα μοιραστούν δίκαια στο κοινωνικό σύνολο. Μία ανάκαμψη δηλαδή με κοινωνική δικαιοσύνη. Βασική πρόκληση για μας είναι η επίτευξη ενός διτού στόχου. Ανάκαμψη με κοινωνική δικαιοσύνη, με ταυτόχρονη όμως διατήρηση της δημοσιονομικής ισορροπίας. Πώς δηλαδή να σχεδιάσουμε νέα εργαλεία και νέους θεσμούς που επαναθεμελιώνουν το κοινωνικό κράτος και μειώνουν την ανισότητα, ενώ την ίδια ώρα θα μειώνουν και το χρέος σε βιώσιμα επίπεδα για να μην ξαναγυρίσουμε στον ίδιο φαύλο κύκλο. Σε αυτό το πλαίσιο θεωρούμε πολύ σημαντική την έμφαση που δίνει η οικονομική έκθεση του ΟΣΑ για την Ελλάδα σε πολιτικές που μας βοηθούν να πετύχουμε το κεντρικό μας στόχο για ανάκαμψη με κοινωνική δικαιοσύνη και βεβαίως προσβλέπουμε σε περαιτέρω συζητήσεις πάνω σε αυτή τη βάση. Ωστόσο όλοι γνωρίζουμε ότι καμία οικονομία, άρα και η ελληνική, δεν λειτουργούν σε κενό. Έχουμε διεθνείς εξελίξεις,
Έχουμε και γεωπολιτικές δύσκολες εξελίξεις, αλλά και την προσφυγική κρίση που κλιμακώνεται το τελευταίο διάστημα και ενδεχομένως να δημιουργεί και οικονομικές επιπτώσεις. Σε αυτό το πλαίσιο χαιρετίζουμε και συμμεριζόμαστε την άποψη του ΟΟΣΑ ότι η περαιτέρω υπερβολική σύσφιξη της δημοσιονομικής πολιτικής για την κάλυψη του κόστους των εν λόγω δυσμενών εξελίξεων θα αναιρέσει το κέρδος της πιο αργής, της πιο χαλαρής δημοσιονομικής προσαρμογής που πετύχαμε στις διαπραγματεύσεις του περασμένου καλοκαιριού. Και αν αυτό συμβεί, αν δηλαδή απαιτηθεί περαιτέρω σύσφιξη της δημοσιονομικής πολιτικής, αυτό από μόνο του είναι ικανό να θέσει σε κίνδυνο την ανάκαμψη. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να αποφύγουμε, να το αποφύγουμε πάση θυσία. Και αυτό είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους εργαζόμαστε σκληρά ώστε να επιτευχθεί μια ευρωπαϊκή λύση συνεργασίας στην κρίση των προσφύγων με μηδενικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα, ουδέτερο δημοσιονομικό αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά της Ελλάδας. Θέλω να χαιρετήσω επίσης την έμφαση που δίνει η οικονομική έκθεση σχετικά με την ανάγκη να διορθωθεί το μείγμα των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων με την αντιμετώπιση της ισχύως των ολιγοπολίων και με την σύγκρουση με εδραιωμένα συμφέροντα, συμφέροντα που δυστυχώς προηγούμενες κυβερνήσεις είτε δεν τόλμησαν, είτε δεν έθεσαν, είτε δεν θέλησαν να θέσουν στο στόχαστρο, δεν θέλησαν να αντιμετωπίσουν. Συμφωνούμε επίσης με την σύσταση ότι οι βασικοί θεσμοί της αγοράς εργασίας θα πρέπει να επανεξεταστούν. Ότι ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα βρίσκεται κάτω από το μέσο όρο του ΟΣΑ, των χωρών του ΟΣΑ, και θα πρέπει να αυξήσουμε τον κατώτατο μισθό στην Ελλάδα. Και ότι σωστά σχεδιασμένα συστήματα συλλογικών διαπραγματεύσεων είναι απαραίτητα τόσο για να εξασφαλιστεί η κοινωνική δικαιοσύνη, όσο όμως και για να εξασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα της αγοράς εργασίας. Χαιρετίζουμε επίσης και συμφωνούμε με την σύσταση να ανοίξουμε τη συζήτηση και να επιτευχθεί μια αποτελεσματική συμφωνία για το κρίσιμο θέμα του χρέους, για το κρίσιμο θέμα της αναγκαιότητας ελάφρυνσης του χρέους της Ελλάδας, καθώς η σημαντική επέκταση της αποπληρωμής, η περίοδη χάριτος που θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε, θα έχουν ως αποτέλεσμα να μειώσουν καθοριστικά το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους, και αυτό είναι το κρίσιμο μέγεθος, και να δημιουργήσουν έναν πολύτιμο δημοσιονομικό χώρο για ανάπτυξη, για την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, ώστε να μειωθεί η αβεβαιότητα και να δημιουργηθούν θετικές προσδοκίες, αναπτυξιακές προσδοκίες για την ελληνική οικονομία. Συμπερασματικά λοιπόν, πιστεύουμε ότι η οικονομική έκθεση του ΟΣΑ για την Ελλάδα αποτελεί έναν δίκαιο και ισορροπημένο απολογισμό. Έναν δίκαιο και ισορροπημένο απολογισμό του τεράστιου κοινωνικού κόστους των πολιτικών που εφαρμόστηκαν την περίοδο 2010-2014. Έναν δίκαιο και ισορροπημένο απολογισμό της επιτακτικής ανάγκης για το σχεδιασμό νέων εργαλείων και θεσμών, προκειμένου να αμβληθούν οι συνέπειες αυτών των πολιτικών, κυρίως για τα πιο ευάλωτα τμήματα του πληθυσμού. Έναν ισορροπημένο και δίκαιο απολογισμό της ανάγκης να κατανεμηθούν δίκαια το κόστος προσαρμογής και η καρπή της ευημερίας. Έναν ισορροπημένο απολογισμό της σημασίας της καταπολέμησης των κατεστημένων συμφερόντων που αναπαράγουν πολλαπλές μορφές ανισοτήτων. Εμείς συμφωνούμε με αρκετές από τις διαγνώσεις της έρευνας, χαιρετίζουμε τα περισσότερα από αυτά που συνιστά και κυρίως ανυπομονούμε να συνεργαστούμε πιο στενά το επόμενο διάστημα στον σχεδιασμό πολιτικών και θεσμών
που θα εδραιώνουν την οικονομική ανάκαμψη με δικαιοσύνη και ισότητα. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω θερμά τον Άγχελ Γκουρία και τους συνεργάτες του, διότι έρχεται στην Ελλάδα σε μια κρίσιμη στιγμή, σε μια στιγμή όπου η ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με κρίσεις και προκλήσεις, σε μια στιγμή όπου διεξάγεται και η τελική φάση της διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς εν ώψη της κρίσιμης πρώτης αξιολόγησης, και θεωρώ ότι τα συμπεράσματα, τα επιχειρήματα που μας δίνει ο ΟΣΑ με τις εκθέσεις του θα είναι ιδιαίτερα σημαντικά, θα ενισχύσουν τα δικά μας επιχειρήματα σε αυτή την διαπραγμάτευση, διότι εμείς διαπραγματευόμαστε όχι μόνο με βάση τις ανάγκες μας αλλά και με βάση τα πραγματικά δεδομένα, τα στατιστικά μεγέθη και την καλή εμπειρία που υπάρχει από το τι συνέβη σε άλλες χώρες, προκειμένου να οδηγηθούμε σε συμπεράσματα που θα δώσουν τη δυνατότητα να ξεπεράσουμε οριστικά την κρίση. Άγγελε, έχεις το λόγο. Κύριε Πρωθυπουργέ, επιτρέψτε μου πρώτα απ' όλα επισήμως εδώ και ενώπιον του τύπου να σας δώσω επισήμως, σας παραδώσω επισήμως την οικονομική έρευνα για την Ελλάδα του 2016. Now you are all witnesses here. Είστε όλοι μάρτυρες. Έχω επισήμως παραδώσει. Minister, κύριε Υπουργέ. Βλέπω ότι δώσατε σημασία σε αυτό το σημείο. Και αγαπητοί φίλοι, Prime Minister, κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Υπουργή, κύριε Πρέσβη, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι της ομάδας του ΟΣΑ και όλων των ομολόγων μας εδώ στην Ελλάδα. Μεγάλη χαρά που βρίσκομαι στην Αθήνα για να παρουσιάσω την οικονομική έρευνα της Ελλάδος για το 2016. Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, που μας υποδέχτηκε σήμερα εδώ στο υπέροχο αυτό Μέγαρο Μαξίμου. Η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με δυσκολίες, όμως θέλαμε να έρθουμε εδώ οι ίδιοι για να παρουσιάσουμε τη μελέτη στον Πρωθυπουργό και να του πούμε και να πούμε σε όλους τους Έλληνες ότι μπορείτε να συνεχίσετε να στηρίζεστε στον ΟΣΑ. Όπως ανέφερε και ο Πρωθυπουργός, η παρουσίαση αυτή γίνεται είναι πολύ επίκαιρη. Σχεδόν ένα χρόνο, ακριβώς ένα χρόνο πριν, μας υποδεχθήκατε πάλι εδώ στο Μέγαρο Μαξίμου και συμφωνήσαμε να ξεκινήσουμε μια στρατηγική συνεργασία ώστε να βοηθήσουμε την Ελλάδα να θέσει τα θεμέλια για μια πιο ανθεκτική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς. Ήταν 1η Φεβρουαρίου, μόλις είχατε διοριστεί επισήμως από το Κοινοβούλιο, είχατε κερδίσει τις εκλογές, όμως ήταν η επίσημη επίσημος διορισμός σας από το Κοινοβούλιο. Λίγο αργότερα, περίπου ένα μήνα αργότερα, ήρθατε στον ΟΣΑ το Μάρτιο για να συζητήσετε τα δικά σας σχέδια για τις μεταρρυθμίσεις και υπογράψαμε ένα κοινό έγγραφο συνεργασίας. Έκτοτε δουλεύουμε πάρα πολύ στεναρά για να υποστηρίξουμε την ελληνική κυβέρνηση, παρέχοντας αξιολογήσεις βασικών προκλήσεων πολιτικής, δίνουμε τεχνικές συμβουλές για νομοσχέδια και παρέχουμε συμβουλές πολιτικής για τις διαπραγματεύσεις σας με τους πιστωτές σας στα διάφορα κλαδικά θέματα που θέλετε να αντιμετωπίσετε. Παρόλο που η συνεργασία μας στις διαθρωτικές προκλήσεις καθυστέρησε λίγο λόγω των διαπραγματεύσεων με τους θεσμούς, χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορώ να αναφέρω ότι η εργασία ανάμεσα στον ΟΑΣΑ και την Ελλάδα ξεκινάει τώρα να καρποφορεί. Δουλεύουμε εδώ και ένα χρόνο και τώρα ξεκινούμε να έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Πρόσφατα ξεκινήσαμε κοινά έργα αναφορικά με τον ανταγωνισμό, την εκπαίδευση, την καταπολέμηση της διαφθοράς, σε συνεργασία με τα διάφορα υπουργεία, τον Υπουργό κ. Σταθάκη και άλλους υπουργούς, καθώς επίσης το Υπουργείο Οικονομικών, και
σε συνεργασία με τον επικεφαλής της υπηρεσίας καταπολέμησης της διαφθοράς για τα θέματα της ακεραιότητας και της διαφάνειας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν μιας αυξανόμενης συνεργασίας παρήξαμε αυτή την οικονομική έρευνα σε στενή συνεργασία με την κυβέρνηση της Ελλάδας. Πολύ σημαντικό όμως να θέσουμε το πλαίσιο της συγκεκριμένης μελέτης. Τα τελευταία 6 χρόνια η Ελλάδα έχει περάσει από μια φάση άνευ προηγουμένου και επίπονης οικονομικής ύφεσης. Είναι δύσκολο να σκεφτείς αν υπάρχει οποιαδήποτε άλλη χώρα του ΟΣΑ που έχει βιώσει μια τέτοιες οικονομικές δυσκολίες πρόσφατα. Από το 2007, τα νούμερα τα ξέρουμε όλοι, είναι επώδυνα, πτώση του ΑΕΠ πάνω από 1/4, πάνω από 26%, αύξηση της ανεργίας, μεγάλη πτώση του εισοδήματος των οικοκυριών και έχουν αρχίσει να εμφανίζονται τα ρήγματα ενός ευαίσθητου συστήματος κοινωνικής προστασίας, τα επίπεδα φτώχειας και τα επίπεδα ανισότητας αυξήθηκαν επίσης. Μα δεν αυξήθηκαν λοιπόν μόνο τα επίπεδα της φτώχειας αλλά και τα επίπεδα της ανισότητας. Οπότε η υψηλή αβεβαιότητα που σχετίζεται με τις παρατεταμένες, ιδιαίτερα παρατεταμένες μάλιστα θα έλεγα διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές και την επακόλουθη πιστωτική κρίση πάλι έβαλε την οικονομία σε αρνητικό πρόσημο το 2015. Όμως θα θέσω ένα πλαίσιο για το συγκεκριμένο θέμα γιατί το αποτέλεσμα στην πραγματικότητα ήταν πολύ καλύτερο από αυτό που περιμέναμε. Τώρα, πέραν όλων αυτών υπάρχει και η προσφυγική κρίση που ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Η προσφυγική κρίση θέτει σημαντικά προβλήματα για την ελληνική οικονομία και την ανάκτησή της. Η Ελλάδα χρειάζεται να λάβει σημαντική βοήθεια για να αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση, αυτή τη νέα πρόκληση. Καμία χώρα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την πρόκληση της μετανάστευσης από μόνη της και η Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση. Η Ελλάδα χρειάζεται σημαντική βοήθεια για να αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση. Επιτρέψτε μου όμως να σας πω ότι παρά αυτού του πολύ δύσκολου σενάριου που έχουμε μπροστά μας, επιτρέψτε μου να σας πω τι μας λέει η μελέτη που έχουμε αναπτύξει. Πρώτον, το 2015 το αποτέλεσμα ήταν πολύ καλύτερο από το αναμενόμενο τελικώς. Ήταν σχεδόν 0, ήταν ελαφρώς αρνητικό 0,3%. Και μεταξύ άλλων, ο τουρισμός τα πήγε πάρα πολύ καλά. 24 εκατομμύρια τουρίστες επισκέφθηκαν την Ελλάδα. Και σε αυτούς τους τουρίστες είμαι εγώ, η γυναίκα μου και ο επιτελής μου και ο κύριος Μάριο Λόπες, ο οποίος ήταν αυτός, ο οποίος μας έφερε όλους στη Σαντορίνη και βοηθούμε και εμείς όσο μπορούμε από τη δική μας πλευρά. Δεύτερον, το 2000 θα είναι μια χρονιά που πιθανότατα το ΑΕΠ θα είναι μηδενικό, η ανάπτυξη του ΑΕΠ θα είναι μηδενική ή θα έχει μια πολύ πολύ μικρή ανάπτυξη και προσβλέπουμε τώρα στο 2017 μια ανάπτυξη της τάξης του 1,9 με 2% για το 2017. Αυτά είναι οι εκτιμήσεις βάσει με στοιχεία που έχουμε για το 2017. Πάλα λέμε να είμαστε προσεκτικοί. Πάντα λέμε ότι υπάρχει μια μεγάλη αβεβαιότητα και σε παγκόσμιο επίπεδο, όμως σκεφτόμαστε ότι λόγω των μεταρρυθμίσεων θα δούμε θετική ανάπτυξη του χρόνου, το 2017. Τρίτον, η αγορά εργασίας εμφανίζει κάποια σημάδια σταδιακής βελτίωσης με τα επίπεδα ανεργίας να πέφτουν από το σχεδόν 28% που είχε φτάσει στο υψηλότερο σημείο, τώρα είμαστε γύρω στο 24%, οπότε έχει υπάρξει μια σημαντική πτώση της ανεργίας. Βεβαίως εξακολουθεί το ποσοστό αυτό να είναι πάρα πολύ ψηλό, αλλά είναι το χαμηλότερο ποσοστό από το Μάιο του 2012. Και πάλι λοιπόν 4 χρόνια αργότερα βλέπουμε ότι υπάρχει πρόοδος σε αυτό το τομέα. Και τέταρτον, όπως ξέρετε πολύ καλά, τα νούμερα τα ξέρουν ότι είναι γνωστά στην Ελλάδα, ήταν σχεδόν όλοι το θεωρούσαν ότι θέλετε 25 δισεκατομμύρια για να φτιάξετε τις τράπεζες και τελικά φτιάξετε τις τράπεζες με μόλις 6 δις και φυσικά τα υπόλοιπα 20 δις θα ήταν στο χρέος σας γιατί θα χρειαζόταν να τα δανειστείτε για να ανακεφαλίσετε τις τράπεζες.
Και αυτό έγινε λόγω μιας καλύτερης προσέγγισης του θέματος. Ουσιαστικά εξοικονομήσατε 20 δισεκατομμύρια. Και τώρα έχετε ένα δυνατότερο, πιο δυνατό και καλύτερα κεφαλαιοποιημένο και εποπτευόμενο τραπεζικό σύστημα. Φυσικά δεν έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα, αλλά υπάρχει μεγάλη πρόοδος. Τώρα, η ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του προγράμματος του ESM θα δώσει, θα οθήσει ακόμα περισσότερο την εμπιστοσύνη, προκαλώντας, προσελκύοντας επενδύσεις, επιχειρηματικές επενδύσεις και εξαγωγές για την υποστήριξη της οικονομικής ανάκαμψης. Η πρόοδος στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων θα δώσει τη δυνατότητα επίσης για διαπραγματεύσεις με τους Ευρωπαίους εταίρους ώστε να μειωθεί τη μελλοντική επιβάρυνση του χρέους με μεγαλύτερη μεγάλης περίοδους χάριτος, με επιμίκυση κλπ. Η Ελλάδα χρειάζεται χαμηλότερες ροές μελλοντικής εξυπηρέτησης του χώρου, του χρέους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ώστε να μπορέσουμε να μειώσουμε τους κινδύνους της δημοσιονομικής βιωσιμότητας, ώστε να δώσουμε όθηση σε επενδύσεις. Οι επενδυτές θέλουν ένα καθαρό ορίζοντα για την περίοδο στην οποία θέλουν να επενδύσουν και για την προώθηση ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς και αϊφόρου ανάπτυξης. Επαναλαμβάνω ότι χρειαζόμαστε ένα χαμηλότερο και πιο προβλέψιμο μονοπάτι για τις μελλοντικές ροές εξυπηρέτησης του χρέους, ώστε να αντιμετωπιστούν, να μειωθούν οι κίνδυνοι αϊφόροι δημοσιονομικής βιωσιμότητας και για την όθηση των επενδύσεων. Όμως είναι τα νούμερα λοιπόν είναι θετικά, αλλά δεν υπάρχει χώρος για εφησυχασμό. Η Ελλάδα πρέπει να ανακάμψει και να επανακτήσει το επίπεδο διαβίωσης πρώτης κρίσης και ο μόνος τρόπος να το επιτύχει αυτό είναι μέσα από μεταρρυθμίσεις. Δηλαδή να βρεθούν οι σωστές μεταρρυθμίσεις και στη συνέχεια εφαρμογή. Και όχι απαραίτητα με αυτή τη σειρά. Για να έχουν τάχιστα αποτελέσματα οι μεταρρυθμίσεις, είναι σημαντικό να βελτιωθεί η υλοποίηση και να υπάρχει μεγαλύτερη ανάληψη ευθύνης για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων και να υπάρξει και μια ξεκάθαρη στρατηγική επικοινωνίας για να εξηγηθούν τα ωφέλη στον κόσμο, αλλά πρωτίστως στον ελληνικό λαό. Και σε αυτό μπορούμε να σας βοηθήσουμε, να εξηγήσετε το εύρος και τον αντίκτυπο και το γιατί αυτό δεν μπορεί να γίνει εν μία νυχτή και ότι θα χρειαστεί λίγος χρόνος, όμως γιατί αυτό θα είναι προς όφελός τους στο μέλλον. Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει αναλάβει σημαντικές διαχρονικές μεταρρυθμίσεις. Ωστόσο, η πρόοδος ήταν άνηση, η υλοποίηση δεν ήταν πάντα αποτελεσματική και στη συνέχεια μερικές φορές χρειάζεται να δούμε τις ίδιες τις μεταρρυθμίσεις αλλά και τις διοικητικές ικανότητες, τους θεσμούς, τις δεξιότητες που χρειάζονται για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων. Υπάρχουν επίσης και παγιωμένα συμφέροντα, αυτά που θα χάσουν τα προνόμια τους. Αυτά τα συμφέροντα θα προσπαθήσουν να υπερασπίσουν τον εαυτό τους. Είναι πάντα καλά οργανωμένα. Έχουν μεγάλη επικοινωνία. Είναι συνέχεια στην τηλεόραση, στις εφημερίδες, στο ραδιόφωνο και μπορούν να διεχέουν εύκολα στον κόσμο. Ενώ όλοι αυτοί οι οποίοι θα ωφεληθούν από τις μεταρρυθμίσεις δεν είναι τόσο καλά οργανωμένοι ώστε να αντιταθούν σε αυτά τα παγιωμένα συμφέροντα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, είναι κάτι το οποίο το συναντούμε παντού, σε κάθε χώρα η οποία ξεκινάει μεταρρυθμίσεις. Αυτοί που θα επηρεαστούν από τις μεταρρυθμίσεις αντιτίθενται στεναρά. Όμως πρέπει να επιμείνουμε. Τώρα, μία ματιά στα νέα σήμερα μας δίνει μία σαφή εικόνα των δυσκολιών της προώθησης εκτεταμένων μεταρρυθμίσεων μετά από μία ύφεση 25%, μετά από μία μείωση του ΑΕΠ 25%. Δεν υπάρχει πλέον κοινωνική υπομονή. Αυτό είναι κατανοητό και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξηγήσετε ξεκάθαρα
γιατί οι μεταρρυθμίσεις δεν θα έχουν θετικό αποτέλεσμα αύριο, αλλά θα αυξήσουν το επίπεδο εμπιστοσύνης και αυτό από μόνο θα αποδώσει μερίσματα. Οι προηγούμενες μεταρρυθμίσεις εστίασαν στους φόρους, στα κοινωνικά ωφέλη και την αγορά εργασίας, στη δημοσιονομική πλευρά. Όμως νομίζω ότι τώρα ήρθε η ώρα να εστιάσουμε περισσότερο σε νέες προτεραιότητες. Σημείωση της ισχύως των ολιγοπωλίων, στην ελάφρυνση των κανονιστικών βαρών, στην αντιμετώπιση αδυναμιών σε τομείς της δημόσιας διοίκησης. Η εμπειρία του ΟΣΑ δείχνει ότι η υλοποίηση μεταρρυθμίσεων στους τομείς αυτούς μπορεί να παράξει βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα και ωφέλη για την οικονομία, για την κυβέρνηση και για το λαό. Μία όμως από τις σημαντικότερες προκλήσεις, κύριε Πρωθυπουργέ, και η μελέτη το υποστηρίζει αυτό πολύ προσεκτικά, είναι να φροντίσουμε ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα μεταφράζονται, θα οδηγήσουν σε χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και σε βελτιωμένη κοινωνική πρόνοια. Το πρώτο κοινωνικό κεφάλαιο της μελέτης έχει να κάνει με την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς. Μας ζητήσατε να το δουλέψουμε αυτό, μας είπατε αυτή πρέπει να είναι η προτεραιότητα για το μέλλον και αυτό είναι φτιάχνουμε την οικονομία, την κάνουμε πιο ανταγωνισμή, προσελκύουμε επενδυτές, κάνουμε περισσότερες θέσεις εργασίας, όμως θα πρέπει αυτό να είναι ισορροπημένο με την χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη για την προστασία των πιο ευάλωτων πληθυσμών, με την επανακατάρτιση των ανθρώπων, να δώσουμε στους ανθρώπους τα εργαλεία να τα πάνε καλύτερα στην επαγγελματική τους ζωή. Η όθηση της οικονομικής ανάπτυξης είναι θεμελιώδης σημασίας για τη μείωση της φτώχειας και της ανεργίας, καθώς επίσης και για την αντιμετώπιση των δημοσιονομικών αδυναμιών. Σύμφωνα με τη μελέτη μας, η πλήρης υλοποίηση βασικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων θα δώσει μια όθηση στην ανάπτυξη με πάνω από 1% το χρόνο για την επόμενη δεκαετία. Και οπότε θα φτάσουμε σε ένα σημείο σε 10 χρόνια να έχετε 13% παραπάνω. Είναι ουσιαστικά μια πολύ σημαντική υλοποίηση. Σωστή υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων. Πρέπει να φροντίσουμε ώστε αυτή η ανάπτυξη να δίνει και καλύτερες ευκαιρίες για τους πλέον ευάλωτους πληθυσμούς. Ενώ πολλά βήματα για τη δημιουργία ενός δικτύου ασφαλείας, κοινωνικού δικτύου ασφαλείας θα ληφθούν μετά την ολοκλήρωση της συνεχιζόμενης αξιολόγησης της κοινωνικής πρόνοιας, οι ενέργειες για την ανακούφιση από την κοινωνική κρίση χρειάζονται σήμερα. Η μελέτη μας υποστηρίζει τη σημασία ορισμένων βασικών δράσεων, όπως η υλοποίηση του εγγυημένου ελάχιστου εισοδήματος, της εισαγωγής ενός προγράμματος για γεύματα στα σχολεία κλπ. Αυτά τα μέτρα θα στοιχίζουν περίπου 1,5% του ΑΕΠ. Και υπάρχει περιορισμένο δημοσιονομικό περιθώριο, οπότε συνεργαζόμαστε με την ελληνική κυβέρνηση ώστε να γίνει μια αξιολόγηση δαπανών, ώστε να βρούμε πιθανούς τομείς όπου θα μπορούσαμε να αναδιανύμουμε πόρους προς αυτά τα σχέδια. Η ολοκλήρωση της σχεδιασμένης μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού για τη δημιουργία εξοικονομήσεων και η εισαγωγή, αυτό είναι βασική έννοια, η εισαγωγή μιας βασικής σύνταξης, μιας ελάχιστης σύνταξης, είναι ιδιαίτερα σημαντικό θέμα. Οι συντάξεις έχουν περικοπεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, συνεπώς είναι σημαντικό να εστιάσουμε σε μέτρα τα οποία θα διασφαλίσουν μια καλύτερη ευθυγράμμιση ανάμεσα στις εισφορές και τις παροχές, δημιουργώντας εξοικονόμηση πόρων, μειώνοντας κάποιες ειδικές μεταχειρήσεις, τώρα χωρίς να επιβαρύνεται περισσότερο οι ευάλωτοι πολίτες. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθήσαμε σε απευθεία σύνδεση με το Μέγαρο Μαξίμου.